Σε υψόμετρο 220 μέτρων και νοτιοανατολικά του νησιού της Θάσου βρίσκεται το παραδοσιακό ορεινό χωριό Θεολόγος. Το χωριό έχει περίπου 800 κατοίκους, οι οποίοι το καλοκαίρι ασχολούνται με τον τουρισμό και το χειμώνα με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ο Θεολόγος είναι ένας παραδοσιακός οικισμός με πλακόστρωτα στενά δρομάκια και μακεδονική αρχιτεκτονική. Δημιούργημα μιας ιστορικής ανάγκης και κτισμένο στο κέντρο της Θάσου, κρατά ακόμη και σήμερα με μελαγχολική αξιοπρέπεια πολλά από τα μυστικά του. Η ιστορία του Θεολόγου, στενά συνδεδεμένη με αυτή της Θάσου, τυλίγεται από μια μυστηριακή σιωπή. Θρύλοι και παραδόσεις συνοδεύουν την πορεία του μέσα στο χρόνο. Η ιστορία του Θεολόγου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή τη στάσου. Μυστήριο υπάρχει γύρω από το χωριό αυτό. Ένα χωριό το οποίο υπολογίζεται με την πρώτη υπογραφή που έγινε να είναι το 1591. Ο Θεολόγος πήρε το όνομά του από τον Ιωάννη τον Θεολόγο και το μετόχι που υπήρχε εδώ. Γεννήθηκε για μια ιστορική ανάγκη, αυτή στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ένα χωριό ιδιαίτερο με πολύ φυσική ομορφιά και πολύ μεγάλη και πλούσια ιστορία. Είμαστε στο Θεολόγο λοιπόν, είμαστε στην ιστορική έδρα του Δήμου Θάσου. Έχει χαρακτηριστεί ο Θεολόγος ως ιστορική έδρα του Δήμου Θάσου. Είμαστε στο, μπορώ να πω, σε ένα παραδοσιακό χωριό, το οποίο προ πολλών ετών υπήρξε και η πρωτεύουσα του νησιού. Με αρχηγό, ας πούμε, και προϊστό του Μεταξά Χατζηγιώργη, ο οποίος είχε μοιηθεί και στη φιλική εταιρεία, πρωτοστάτησε στην εξέγερση του 21, ας πούμε, όπου υπήρξε η απελευθέρωση της Θάσου περίπου ένα εξάμηνο, αλλά επειδή δεν προχώρησε η Επανάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι καταπνίγηκε και ξαναγύρισαμε στα ίδια μας την κατοχή, ας πούμε, στην τουρκική κατοχή. Το Θεολόγο είναι ένα κεφαλοχώρι, το οποίο επί χρόνια πολλά ήταν η πρωτεύουσα ολόκληρη τη Θάσου. Υπάρχει ένα πρόβλημα πότε αυτό το χωριό έχει δημιουργηθεί και πότε έχει γεννηθεί. Θα πρέπει να πούμε ότι αρχικά όλοι οι κάτοικοι της περιοχής Θεολόγου, θα μπορούσα να πω και οι κάτοικοι όλης της Θάσου, κατοικούσαν σε οικισμούς οι οποίοι ήταν στις παραλίες. Κάθε χρόνο εδώ στο Θεολόγο χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω πολλούς νέους, νέα παιδιά και κορίτσια, τα οποία κι εσείς μπορείτε να τα δείτε δίπλα μου και γύρω μου. Καλησπέρα σας! Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά σας! Εδώ από το Θεολόγο? Όλοι, όλες, οι περισσότεροι, ναι. Σας αρέσει ο Θεολόγος? Ναι. Ναι, δες χαρά που το λένε. Και σήμερα τι κάνουμε εδώ, θα συνοδεύσουμε την Ύφη? Ναι. Την ξαναπαντρεύουμε, γιατί από ό,τι άκουσα ο γαμπρός από πέρσι παντρεύτηκε η ιδέα μου, είναι. Ναι. Θα την ξαναπαντρέψουμε, ναι. Το γαμπρό, ναι. Ναι. Λοιπόν, μπράβο σας, είστε πολύ όμορφες όλες και χαιρόμαστε κάθε χρονιά που είμαστε εδώ κοντά σας για να σας δείξουμε έτσι γλυκές και όμορφες όπως είστε. Φτάναμε στην αναπαράσταση όπου ξεκινούσε από κάποιο σπίτι. Δεν είχαμε έρθει εδώ πέρα, ένα παλιό αρχοντικό και πομπή, έβγαζε όλος ο κόσμος στα χαλιά, στα μπαλκόνια, ραντίζαν τους νεόνυφους, ας πούμε, έτσι, με ρύζι το εθιμοπαράδοτο, έτσι, το έθιμο αυτό, που ρίχνουν ρύζι να ριζώσουν, έτσι. Και γίνονταν αυτό εδώ το πράγμα, φορτώναν τα ζώα με τα πρικιά και πήγαιναν στο γήπεδο και εκεί γινόταν το γλέντι. Γάμι μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων δεν έγινε κανείς και ποτέ. Όσον αφορά γάμοι μεταξύ συγχωριανών, θα πρέπει να πω ότι αυτό από εμπειρία, ας πούμε, και έζησα, ότι ως επιτοπλίστων γάμοι γινόταν μεταξύ
παιδιών, κοριτσιών και αγοριών της ίδιας γειτονιάς, του ίδιου μαχαλά όπως τα λέγαμε, αλλά με μικρότερη, ειδικότερη σημασία. Δηλαδή μαχαλά λέγανε και τη μικρή γειτονιά. Και ως επιτοπλίστων, ένα παλικάρι ας πούμε, μεγάλωνε με μια κοπέλα δίπλα του, γνώριζε τα χούγια της, τα ελαττώματά της, τα προτερήματά της κτλ. Και φυσικά και από την άλλη μεριά γνώριζε κάποια του παλικάρι. Και ως επιτοπλίστων η γάμη, μπορεί να αναφέρω το αυτό που θα πω, αλλά έτσι υπολογίζω, γύρω στο 70 με 80% ήταν μεταξύ αυτών. Για πάνω από 40 χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χατζηγιώργης διοργανώνει με επιτυχία την αναπαράσταση του θασίτικου γάμου, καθώς ο ελληνικός παραδοσιακός γάμος αποτελεί μία από τις πιο δυνατές μορφές έκφρασης των εθίμων της πατρίδας μας. Μέσα από τις διαδικασίες της τέλεσης ενός γάμου επιβιώνουν τραγούδια, χορή, φορεσιές, κοσμήματα, ήθη και έθιμα. Η αναπαράσταση του θασίτικου γάμου ακολουθεί πιστά τις παραδόσεις και σύμφωνα με αυτές ο κουμπάρος ξεκινά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο να πάρει το γαμπρό και μαζί να φέρουν την ύφη. Μπροστά η μουσική ακολουθούν τους νεόνυφους, τους συγγενείς και τους καλεσμένους που διασκίζουν το χωριό και καταλήγουν στο χώρο της Παναγούδας όπου ακολουθούν κεράσματα και ασημώματα για να συνεχιστεί το γλέτι μέχρι αργά το βράδυ. Ο γάμος θεωρούνταν ένα από τα βασικά και κύρια γεγονότα στην ιστορία κάθε οικογένεια στο χωριό. Τα άλλα δύο ήταν η γέννηση, ο γάμος και ο απρόσκλητος επισκέπτης, ο θάνατος. Ο γάμος ήταν μεγάλο γεγονός για όλο το συγγενολόγιο, βεβαίως πρωτίστως για τους γονείς των παιδιών. Οι γάμοι, οι περισσότεροι, γινόταν με προξενιό. Αφού προηγουμένως γνωρίζανε, όπως σας είπα, αλλά θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι δεν υπήρχαν ειδικές προξενήτρες, δηλαδή ένα κατ' επάγγελμα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ήταν μια θεία, μια νονά, μια γιαγιά, μια ξέρω κι εγώ, την οποία την έλεγαν πήγαινε να ζητήσει σειρά. Λοιπόν, η υπόλοιπη γάμη γινόταν από αγάπη. Στους γάμους από αγάπη είχαμε μερικά μπερδέματα, γιατί συνήθως διαφωνούσαν οι γονείς. Αλλά τελικά όμως τα παιδιά με την απαγωγή, και όταν λέω απαγωγή, όχι πήγε, έκλεβε ο γαμπρός στη νύφη κτλ. Απλώς συνεννοούνταν τα δύο παιδιά, φεύγανε μαζί, πήγαιναν σε ένα σπίτι ενός φίλου ή ενός θείου που τα αγαπούσε κτλ. Και εκεί καλούσαν τον παπά και τους στεφάνουνε. Οπότε με το πρώτο εγγονάκι είχε ήδη επέλθει, ας πούμε. Τώρα, στο γάμο, η δυσκολία για τους γονείς ήταν η πρίκα. Εδώ πρέπει να τονίσω όμως με έμφαση, επειδή ξέρουμε τον ρόλο που έπαιζε η πρίκα σε όλη την ελληνική επικράτεια, που ήταν ένα είδος κατάρας, ας πούμε, για εκείνον ο οποίος είχε κορίτσια κτλ. Εδώ η πρίκα ήταν και για το αγόρι και για το κορίτσι. Δηλαδή έπαιρνε και το αγόρι πρίκα και το κορίτσι. Ένα έθιμο που τηρείται από τους παλιούς μέχρι και σήμερα. Με τη διαφορά ότι πρίκα με για το αγόρι ήταν το σπίτι. Ο πατέρας έπρεπε να κάνει σπίτι για το αγόρι. Από τότε που γεννιόταν έπρεπε να αρχίσει να φροντίζει. Και η μεν πρίκα για το αγόρι ήταν στην ευθύνη του πατέρα, η πρίκα της κόρης ήταν στην ευθύνη της μάνας, της γιαγιάς, της ίδιας, γιατί και αυτή ήφαινε. Όπως όλοι οι γάμοι, είναι ένα κοινωνικό, οικογενειακό γεγονός, αλλά και θρησκευτικό γεγονός. Έτσι. Είναι αυτό το οποίο μέσα από αυτό δένεται μια οικογένεια, αναπτύσσονται οι σχέσεις οικογενείας και όλα αυτά. Είναι και ένα από τα μυστήρια, από τα πρώτα μυστήρια της Εκκλησίας, ας πούμε. Άρα λοιπόν αυτός ο χώρος ταιριάζει για να γίνεται αυτό, κατά τη δική μας άποψη, αυτός εδώ ο θασίτικος γάμος, αυτή η εκδήλωση. Λοιπόν, το γνώρισα πέρσι, το γνωρίζω και φέτος. Πέρσι τον πάντρεψα, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος μου είπε όμως ότι θα ξαναπαντρευτεί. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνεις? Να σας καλωσορίσουμε στο χωριό μας, μια χαρά. Φέτος παντρεύουμε με τα καινούργια ήθη και έθιμα. Αλλάξαμε μέσα σε ένα χρόνο ήθη και έθιμα. Εισάγουμε τα καινούργια δεδομένα της εποχής. Λοιπόν, πώς λένε την ήθη σήμερα?
Την ύφη τη λέει Μαρία. 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 Αποφάσισα την κλέψεις ή κανονικά? Κανονικά, αφού δεν στέργεσε περσινός ο γάμος, θα πάρουμε καινούργια νύφη φέτος. Την είχες κλέψει πέρυσι? Πέρυσι μαζί με ένα φίλο την κλέψαμε. Α, μάλιστα, ωραία. Από το μουσείο και φέτος κάπως έτσι θα γίνει το σκηνικό. Ωραία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό που κάθε χρόνο γίνεται εδώ αυτό, πέρα σαφώς. Το σκηνικό με τον θασίτικο γάμο, που τα νέα παιδιά που έρχονται, οι κοινές γενιές, έρχονται και γνωρίζονται με τα ήθη και έθιμα του τόπου. Και επίσης είναι σημαντικό ότι γνωρίζουν τις αξίες που διέπουν τον τόπο μέσα από την παράδοση, που μαθαίνουν αυτό το κυμπάρικο, το στυλ του θεολόγου, την ακεραιότητα, τον αγαπάω τον τόπο μου. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί μέσα σε αυτό το κλίμα που αλωτριώνεται διαρκώς από αυτά που βλέπουμε διαρκώς, είναι σημαντικό τα πόσα παιδιά... Πόσα παιδιά είστε εδώ, στο θεολόγο? Είμαστε αρκετά, είμαστε 50 παιδιά ενεργά, ας πούμε, με το θασίτικο γάμο, με τα πολιτιστικά. Βουκολίδα. Προωθούμε. Λοιπόν, τι κάνουμε για αυτό το όμορφο μέρος? Είσαστε νέοι, γιατί δεν έχετε φύγει από εδώ? Ξέρεις, η ερώτηση την πάω πάντα ανάποδα. Γιατί μένετε σε αυτό το όμορφο, υπέροχο, λατρεμένο μέρος? Γιατί πρέπει και κάποιοι να μείνουν εδώ, να στηρίξουν την πατρίδα, τον τόπο τους. Και γιατί το αγαπάμε αυτό το μέρος? Γιατί αγαπάμε γιατί την πατρίδα μας? Γιατί το αγαπάμε, γιατί εδώ μεγάλωσαν οι πρόγονοί μας, γιατί εδώ πέρα πρέπει να είμαστε, να προωθούμε αυτά που μπορούμε να προωθήσουμε εδώ πέρα. Έχουμε τόσο πλούσιο τόπο από προϊόντα, από ιστορία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι δεν από Δεν έχουμε άλλους. Να ζηλέψουμε κάτι. Όχι. Λοιπόν, εγώ λέω να ντυθείς, θα έρθει ο κουμπάρος να σε πάρει από όσο ξέρω. Για να... Τον περιμένω από στιγμή σε στιγμή. Πάντα να πάρετε την ύφη μετά. Εγώ θα πάω να δω την ύφη, να δω πώς είναι, να μου πει τις εμπειρίες, να σου πω και τη γνώμη μου. Και φυσικά μετά όλοι μαζί θα σας ακολουθήσουμε για να πάμε στην πορεία κάτω. Σας περιμένουμε για το γλέντι. Και όλα να πάνε καλά. Μια πολύ όμορφη νύφη έχω δίπλα μου. Πανέμορφη και με την παραδοσιακή φορεσιά. Πιστεύω πραγματικά ότι οι νύφες τότε ήταν πάρα πολύ όμορφες για την φυσική τους ομορφιά, για την αγνότητά τους, έτσι. Όλα αυτά μετρούσαν. Σήμερα λοιπόν εδώ εσύ έρχεσαι να δείξεις και να γίνεις μία τέτοια νύφη. Βεβαίως. Εύκολο ή δύσκολο? Και τι κρατάμε από όλο αυτό? Είναι και εύκολο από θέμα ότι είναι ευχάριστο, αλλά είναι και δύσκολο γιατί πρέπει να κρατήσεις μία παράδοση την οποία... Mm-hmm. Δεν ζούμε πια, δεν γίνονται αυτά τα χρόνια τέτοιοι γάμοι. Αλλά είναι όμορφο που γίνεται αυτό το γλέντι και έχουμε την αναπαράσταση του θασίτικου γάμου. Αναπαραστάσεις προηγούμενων ετών έχεις περάσει, βεβαίως. Έχεις δει. Ζήλευες λίγο την ύφη, η οποία αρκετά, ήταν... Αρκετά, ναι, αρκετά. 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 Σήμερα λοιπόν εδώ είναι η σειρά. Βεβαίως. Έφτασε. Φεύγουμε από αυτό το μέρος. Μας αρέσει, το αγαπάμε. Εγώ δεν φεύγω από αυτό το μέρος και νομίζω όλα τα κορίτσια που είναι εδώ και χορεύουν σήμερα και τα αγόρια που συνοδεύουν το γαμπρό, ούτε αυτά θέλουν να φύγουν από αυτό το μέρος. Γι' αυτό στηρίζουν αυτή την οργάνωση και το γλέντι. Πρόλαβες ότι... καθόλου εσύ γάμους παραδοσιακούς, έτσι από τους παλαιότερους? Έχω προλάβει, έχω εικόνες από συγγενείς, όπου μάλιστα σε σημείο... σε ένα από αυτούς τους γάμους, σχεδόν να διαλυθεί ο γάμος, επειδή δεν αφήνανε την ύφη να βγει έξω και έπρεπε συνέχεια ο γαμπρός να τάζει δραχμές, οικόπεδα, λίρες, να πέφτουν τα κουμπούρια, να βαράνε τα όπλα, αλλά ευτυχώς στο τέλος η ψυχραιμία επικράτησε και έγινε όπως έπρεπε να γίνει ο γάμος. Μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Παιδί, πιανού μαχαλά, του πάνω μαχαλά. Πάνω μαχανά. Του πάνω... Πανοχορνός. Πανοχορνός. Ναι, ναι, είμαστε στον πάνω μαχαλά. Υπήρχε και η κόντρα με τον κάτω μαχαλά, έτσι, πάντα, και πάντα. Με τους υπόλοιπους. Θυμάμαι και ιστορίες του πατέρα μου, ο οποίος διατέλεσε και πρόεδρος της κοινότητας εδώ το 1950, όπου το Πάσχα που γινόταν η περιφορά του επιταφείου, δεν έπρεπε να συναντηθούν οι δύο επιτάφοι. Και έτυχε σε ένα κοινό δρόμο που ο ένας ανέβαινε και ο άλλος κατέβαινε, όπου πραγματικά είχε γίνει πραγματικό πανηγύρι. Ο πάνω μαχαλάς, ο κάτω μαχαλάς. Ο κάτω μαχαλάς, ποιος θα πάει πίσω, ποιος θα πάει μπροστά. Αυτά έτσι υπήρχανε, σαν ένα, θα λέγαμε, δρόμενο. Τα οποία όμως ευτυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζει εδώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος να κρατάει αυτή την παράδοση και νομίζω ότι πράγματι μας βάζει και εμάς τους νεότερους και τις νεότερες γενιές που τώρα έρχονται και συνεχίζουν
αυτή την παράδοση, πραγματικά να κρατήσουμε τα ήθη, τα έθιμά μας, την ιστορία μας, να γνωρίζουμε τον τόπο μας, γιατί έτσι θα τον αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Ουσιαστικά μιλώντας για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, εννοούμε ότι και η Θάσος έκανε τη δική της Επανάσταση. Και πού την έκανε? Σε αυτό το όμορφο σημείο, εδώ, στο Εχοντικό Χατζηγιώργη. Εδώ που το 1821 ξεκίνησαν όλα. Τίποτα, ξέρετε, δεν έχει χαθεί, γιατί αυτό το αρχοντικό σήμερα έχει αναπαραιωθεί και έχει γίνει ένα εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο. Το Λαογραφικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1981 και το 2001 μεταφέρεται στο ανακαινισμένο μεν, αλλά ημιτελές και εγκατελειμμένο κτίριο του αρχοντικού του προϊστού Χατζηγιώργη. Το 2002 ο Πολιτιστικός Σύλλογος ολοκληρώνει τις εργασίες του κτιρίου και εμπλουτίζει το μουσείο με πλήθος αντικειμένων από δωρεές των κατοίκων του Θεολόγου. Οι χώροι είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να αναπαριστούν ένα τυπικό μεσογειακό σπίτι της Θάσου. Στόχος είναι μέσα από τα αντικείμενα που εκτίθονται να γνωρίσουν οι επισκέπτες τον τρόπο ζωής, την ενασχόληση των περασμένων γενεών, τη δημιουργία και την εξέλιξη της κοινωνίας έως και σήμερα. Αυτό το κτίριο λοιπόν είναι αυτό που φιλοξενούσε την οικογένεια του Χατζηγιώργη. Έτσι, εδώ ανδρώθηκε και αυτός. Μετέπειτα, μετά τον θάνατό του, οι άλλοι κληρονόμοι που υπήρξαν και σε κάποια στιγμή δεν υπήρξαν άνθρωποι που να κατοικούν σε αυτό το κτίριο. Όπου σιγά σιγά κατέρεε και ήταν ένας πόθος του χωριού μας, ας πούμε, να παραδοθεί, να φανεί αυτή εδώ η ιστορία. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Θεολόγου Χατζηγιώργης φέρει το όνομα του πρώτου προεστού της Θάσου επί Γεροδημοντίας με πρωτεύουσα τον Θεολόγο. Ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας και οπλαρχηγός της Θάσου κατά το 1821. Ο Σύλλογος ιδρύεται στις 10 Απριλίου του 1977. Σκοπός του ήταν και είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, η αναβίωση εθήμων, η ενθάρρυνση των νέων στη συμμετοχή τους στα πολιτιστικά δρόμενα, η προώθηση και επίλυση προβλημάτων του χωριού, αλλά και η συντήρηση και διάδοση του πνευματικού κεφαλαίου των προηγούμενων γενεών. Τα αντικείμενα λοιπόν, όταν ήρθαμε εδώ και το 2002 ολοκληρώσαμε όλες τις εργασίες που έγιναν, έτσι, τότε φωνάξαμε τον κόσμο και λέμε: ανοίξτε τα υπόγεια και δώστε ό,τι έχετε. Έτσι. Έγινε ένας παζουλισμός μες στο Θεολόγο, μπορώ να πούμε. Άνοιγε ο άλλος το υπόγειο και έλεγε: πάρε αυτό. Και του κάναμε σαν δανειστική δωρεά. Δηλαδή, και λέγαμε, κάναμε ένα χαρτί μεταξύ μας και λέγαμε, ας πούμε, ότι ξέρεις, δωρίζω, παράδειγμα, ο Γιάννης ο Καραντέλος, δωρίζω αυτό το τάδι αντικείμενο στο σύλλογο για να είναι στο Λαογραφικό Μουσείο, έως ότου λειτουργεί ο σύλλογος και το Λαογραφικό Μουσείο. Σε περίπτωση που διαλυθεί, επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη. Είσαι εδώ στο Θεολόγο, είχαμε και έναν οικισμό που μέχρι σήμερα η τοποθεσία λέγεται πολίτες ή πληθυντικός. Και η οποία τοποθεσία είναι στο εσωτερικό της Θάσου, είναι ένα μικρό οροπέδιο το οποίο έχει αρκετά νερά.
Εκεί πέρα λοιπόν, αμέσως μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, πολλοί έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη. Λέγεται ότι ήρθαν και εδώ στην Θάσο με μερικά καΐκια, με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους κτλ. Για να γλιτώσουν από εκείνη την καταστροφή. Και επειδή τότε βεβαίως η οικονομία ήταν καθαρός γεώργικη, κτηνοτροφική, δεν τους υποδέχτηκαν στα παράλια με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, διότι έπρεπε να μοιραστούν, ας πούμε, τη γη και ό,τι παρήχε η γη. Γι' αυτό αναγκάστηκαν αυτοί και ήρθαν στο εσωτερικό, κάθισαν σε ένα μικρό οροπέδιο, το οποίο μέχρι και σήμερα ονομάζεται Πολίτες. Υπάρχουν εκεί πέρα τα ερείπια των ανθρώπων εκείνων και μάλιστα επειδή ήταν δυο οικισμοί, σώζονται τα ερείπια δυο εκκλησιών. Είπα αυτό για να καταλήξω ότι τελικά σε αυτό το χωριό ήρθαν και οι Έλληνες των παραλίων και οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν φυσικά κατακτητές, και οι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί αναγκάστηκαν να φύγουν και τότε όλοι μαζί συνοικίστηκαν. Σήμερα εδώ πόσα αντικείμενα υπάρχουν? Υπάρχουν πάνω από 200 αντικείμενα, έτσι. Τα οποία κάποια είναι πολύ έτσι φανταχτηρά και μεγάλα και άλλα είναι μικρούλια και ξέρω εγώ. Αλλά έχει πάρα πολλά αντικείμενα. Αντικείμενα τα οποία ήταν η ίδια η ασχολία των κατοίκων, έτσι. Και τα οποία, αν θέλετε να σας πω κιόλας, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι ξέρεις, εδώ ερχόμαστε και βλέπουμε ένα μουσείο και τι κάναν οι παλιοί και τι κάναν, ξέρω εγώ, αλλά θα μπορούσε να δει ο επισκέπτης και ειδικά τα παιδιά που το κάνουν το σχολείο, να δούμε, ας πούμε, την ίδια την εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή, όταν πάμε στον Ερώμηλο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, σε κάποια άλλα αντικείμενα, θα δούμε, ας πούμε, ότι ξέρεις, η συσσόρευση της δύναμης, η φυσική ή κάποια άλλη δύναμη, πώς φτάσαμε με την εξέλιξη να έχουμε φτάσει στη μηχανή και σε όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο. Μην ξεχνάμε την πολιτιστική και πολιτισμική του ιστορία, τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν εδώ στα πολύ δύσκολα χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε. Όμως σήμερα, εκτός από την ιστορία και τον πολιτισμό, υπάρχουν και μικρές έδρες, όπως αυτή εδώ, όπου κάποιος εκθέτει όστρακα και κοχύλια. Εδώ λοιπόν στο Θεολόγο μπορείς να τα δεις όλα. Είτε κάτι το οποίο αφορά την ιστορία, είτε κάτι το οποίο αφορά τη θάλασσα. Μιας και ο Θεολόγος μπορεί να είναι σε ψηλό σημείο, αλλά εμπλουτίζεται και περικλείεται από τη θάλασσα, τη σμαραγδένια θάλασσα της Θάσου.
κουμπάνι γίνια. Και διακοπές στη Θημονιά. Thank you.
Πολύ μολύβος και πασμένος.
με τα γιώτα η μόσχη πίκρα. Άγι πάχι μέρα νύχτα, αχ με τα γιώτα η μόσχη πίκρα. Του κεφαλιού σου, αϊδένος τη μάδα του.